της ευχαριστίας. Πρέπει η μέρα και νύχτα να ευχαριστούμε τον Θεό για όλα τα πράγματα, για όλα τα ελέγχη μέσα στη ζωή μας. Ο Θεός χαίρεται να τον ευχαριστούμε πάντα και να ομολογούμε την αγάπη μας και τη λατρεία μας στο πρόσωπο του. Έτσι, δόξα στον Κύριο. Ξέρετε, έλαβα κάτι από τον Θεό και πρέπει ο Θεός πάντα μας κινεί μέσα από τον προφητικό του λόγο. Και στην προφητεία της Αποκάλυψης, στο τέλος, έχει μια υπόσχεση ο Θεός. Οι Άγιοι των τελευταίων εποχών ενίκησα, λέει, τον διάβολο με το αίμα του Αγνή, με το λόγο της μαρτυρίας και δεν αγάπησαν τη ζωή τους μέχρι τώρα. Αυτό είναι υπόσχεση, ότι η Εκκλησία των τελευταίων εποχών θα έχει νίκη 100% απέναντι στον διάβολο και στην αμαρτία. Και έχει μέσα εκεί μια μεγάλη υπόσχεση για μια μεγάλη διδασκαλία πίστης. Ενίκησα, λέει, με το λόγο της μαρτυρίας τους. Και κατά καιρούς ο Κύριος μας έδωσε κάτι μικρά δείγματα και τώρα Τετάρτες Κυριακές θα ξεκινήσουμε μια διδασκαλία πίστης από τον Θεό, που είναι κάτι πηγαίο από τον Θεό θα έρθει, και σας λέω ότι θα φέρει την πίστη μας σε άλλα επίπεδα. Και ο Θεός θα μας διδάξει τη δύναμη που έχει η πίστη μας, πώς μπορούμε να την εφαρμόσουμε και πώς μπορούμε να έχουμε απέναντι στα προβλήματα 100% νίκη. Όχι 50%, 100%. Όταν λέει ο Κύριος ότι η Εκκλησία νίκησε, σημαίνει ότι υπάρχει νίκη. Γι' αυτό όταν μιλάει ο Θεός, η πίστη μας θα υψωθεί. Και θα δούμε πώς δουλεύει η πίστη, πώς μπορούμε να την κάνουμε πράξη και πώς μπορούμε να την ελευθερώσουμε και να εργαστεί στη ζωή μας. Έτσι, δόξα στον Κύριο. 1529 σελίδα. Είναι στην Ρωμαίους στο 10 κεφάλαιο και από την αρχή να το δούμε λιγάκι. Ρωμαίους 10 κεφάλαιο. Λέει ο Απόστολος Παύλος για τους Ισραηλίτες, για να το δούμε εδώ. Αδελφοί, η επιθυμία της καρδιάς μου και η δύση μου είναι προς τον Θεό υπέρ του Ισραήλ, είναι για τη σωτηρία τους, βέβαια δίνω μαρτυρία του για αυτούς ότι έχουν ζήλο, όχι όμως με επίγνωση. Επειδή μη γνωρίζοντας τη δικαιοσύνη του Θεού και ζητώντας να συστήσω τη δική τους δικαιοσύνη, δεν υποτάχθηκα στη δικαιοσύνη του Θεού. Επειδή το τέλος του νόμου είναι ο Χριστός, προς δικαιοσύνη σε κάθε ένα που πιστεύει, δεδομένου ότι ο Μωυσής γράφει για τη δικαιοσύνη που προέρχεται από τον νόμο, λέγοντας ότι ο άνθρωπος που θα κάνει αυτά θα ζήσει διαμέσου αυτών. Η δικαιοσύνη όμως με βάση την πίστη λέω ως εξής: μην πεις στην καρδιά σου ποιος θα ανέβει στον ουρανό, δηλαδή για να κατεβάσει τον Χριστό, ή ποιος θα κατέβει στην Άβυσσο, δηλαδή για να ανεβάσει τον Χριστό από τους νεκρούς. Αλλά τι λέει, κοντά σου είναι ο λόγος στο στόμα σου και στην καρδιά σου, δηλαδή ο λόγος της πίστης που κηρύττουμε, ότι αν με το στόμα ομολογήσουμε Κύριε τον Ιησού και μέσα στην καρδιά σου πιστέψει ότι ο Θεός τον ανέστησε από τους νεκρούς, θα σωθήσει. Επειδή με την καρδιά κάποιος πιστεύει προς δικαιοσύνη και με το στόμα γίνεται ομολογία προς σωτηρία. Δεδομένου ότι η Γραφή λέει ο κάθενας που πιστεύει σε αυτόν δεν θα τροπιαστεί. Μέχρι εδώ. Τι λέει εδώ πέρα η Γραφή, ότι η καρδιά πιστεύει και το στόμα ομολογεί. Και οι Ισραηλίτες, τι λέει ο Παύλος, ότι είχαν ζήλο Θεό αλλά δεν είχαν επίγνωση. Έτσι είναι σήμερα και στην Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει ζήλο για τον Θεό αλλά δεν έχει επίγνωση. Ο ζήλος είναι καλός, αλλά χρειάζεται η επίγνωση. Και για να έρθει η επίγνωση έρχεται μέσα από τον αποκαλυπτικό λόγο του Θεού στη ζωή μας. Που σημαίνει, τι λέει εδώ πέρα, ότι ο Χριστός είναι κοντά μας πλέον. Είναι ο λόγος της πίστης. Δεν χρειάζεται κάποιος να πάει στο θρόνο του Πατέρα για να κατεβάσει τον Χριστό, ούτε κάποιος να πάει κάτω στην Άβυσσο, γιατί ο Χριστός αναστήθηκε. Αλλά αν με την καρδιά λέει πιστέψουμε και το στόμα ομολογήσουμε, θα σωθεί ο άνθρωπος. Που σημαίνει πίστη είναι μέσα στην καρδιά και εκφράζεται από το στόμα μας. Και όταν η Γραφή λέει ότι στην καρδιά η πίστη μιλάει για τον εσωτερικό άνθρωπο. Η πίστη είναι κάτι πνευματικό και κατοικεί στον εσωτερικό άνθρωπο. Που σημαίνει ότι ένας άνθρωπος δέχεται τον Χριστό στο πνεύμα του, μετά τι κάνει, ομολογεί με το στόμα αυτό που δέχτηκε. Που σημαίνει το κλειδί είναι ένα, ότι η πίστη είναι στο πνεύμα και εκφράζεται μέσα από το στόμα μας. Και έτσι μπορούμε να αναπτύξουμε την πίστη για να είναι παραγωγική και καρποφόρα στη ζωή μας.
και χρειαζόμαστε επίγνωση. Τι είναι η επίγνωση? Είναι ο φωτισμός του Θεού στη ζωή μας, που έρχεται μέσα από τον Λόγο του Θεού. Επίγνωση. Το να έχουμε ζήλο είναι πολύ καλό, αλλά δεν φτάνει. Χρειαζόμαστε επίγνωση. Και η Νέα Διαθήκη είναι η Διαθήκη της επίγνωσης, που σημαίνει ο άνθρωπος έχει διπλή φύση, πνευματική και σαρκική. Και μέσα στο πνεύμα κατοικεί ο Χριστός, το Άγιο Πνεύμα, και κατοικεί η πίστη μας. Που σημαίνει το κλειδί για να εκφραστεί η πίστη είναι το στόμα μας. Η καρδιά πιστεύει και το στόμα ομολογεί ότι ο Θεός ανέστησε τον Ιησού Χριστό του συνεχώς. Αν κάποιος το πιστέψει και το ομολογήσει, σώθηκε. Που σημαίνει ο Θεός θέλει την καρδιά μας, αλλά θέλει και το στόμα μας. Γιατί η καρδιά με το στόμα συνεργάζονται. Γιατί η πίστη είναι μια δύναμη που μπήκε μέσα για να εκφραστεί από το στόμα μας. Γιατί όταν η πίστη εκφράζεται, δημιουργεί. Ο Θεός είναι η πηγή της πίστης, ο διδάξας στην πίστη, και στην γέννηση τι έκανε? Είχε μέσα στην καρδιά του ένα σχέδιο. Είχε μέσα στην καρδιά του επιθυμία να δημιουργήσει. Και αυτό που είχε μέσα στην καρδιά του άρχισε να το μιλάει ο Θεός. Είπε να γίνει φως και άρχισε να γίνεται φως. Είπε να γίνει το στερέωμα και άρχισε να γίνεται το στερέωμα. Είπε να καρποφορήσει η γη και άρχισε να καρποφορεί η γη. Που σημαίνει αυτό που είχε στην καρδιά του, στη σκέψη του, ο Θεός το μίλησε. Έτσι δουλεύει η πίστη. Αυτό που μας έβαλε ο Θεός το μιλάμε και έχει δύναμη. Που σημαίνει η καρδιά με το στόμα συνεργάζονται. Για να μπορέσει ο Θεός να εκφραστεί με δημιουργία στη ζωή μας. Γι' αυτό είναι εδώ πέρα, ότι αν με την καρδιά πιστέψουμε και με το στόμα ομολογήσουμε, θα σωθεί ο άνθρωπος. Δεδομένου κάθε ένας που πιστεύει σε αυτόν δεν θα ντροπιαστεί. Και η πίστη δεν ντροπιάζει. Δεν μπορείς να πιστέψεις στον Θεό και να ντροπιαστείς. Δεν γίνεται. Δεν ντροπιάζει η πίστη. Η πίστη ήρθε από τον Θεό για να κερδίσει για τον Θεό. Δεν μπορείς να πιστέψεις και να αποτύχεις. Δεν γίνεται. Και επειδή ο Θεός δεν είναι προσωπολήτης, όλοι δεχτήκαμε τον Χριστό, λάβαμε το Άγιο Πνεύμα, και αφού ήρθε το Άγιο Πνεύμα, τι κάνει? Μας δίνει καρπό πίστη στη ζωή μας. Γι' αυτό λέει στους Γαλάτες στο 5ο κεφάλαιο, το καρπό του Αγίου Πνεύματος είναι και πίστη. Που σημαίνει ο καθένας έχει πίστη μέσα. Απλά πρέπει να λύσουμε την πίστη. Να κάνουμε την πίστη να δημιουργήσει, να εκφραστεί. Γι' αυτό το είπαμε ότι η πίστη τι κάνει? Φροντίζει το σήμερα και ετοιμάζει το αύριο. Γι' αυτό λέει στην Εβραίους στο 11 κεφάλαιο ότι η πίστη είναι βεβαίωση για πράγματα που δεν βλέπουμε και είναι ελπιζομένων πεποίθηση. Κάτι που ελπίζεις το πιστεύεις. Κάτι που ελπίζεις για αύριο το πιστεύεις. Η πίστη φροντίζει το σήμερα και ετοιμάζει το αύριο. Για να είμαστε εδώ πέρα είναι μια πράξη πίστης. Είπαμε την άλλη φορά ότι έχουμε την άρρωστη πίστη και την υγιή πίστη. Πώς μπορεί η πίστη μας να είναι άρρωστη? Η πίστη πιστεύει ότι θα τις βάλουμε μέσα. Αν τις βάλουμε καλό υλικό θα πιστεύει καλά, υγεία. Αν βάλουμε 50% καλό υλικό και 50% όχι καλό υλικό, θα πιστεύει 50% καλά και 50% θα είναι άρρωστη. Θα πιστεύει παθητικά. Αυτό σημαίνει άρρωστη πίστη. Γιατί η πίστη είναι αδύναμη να πιστεύει και μπορεί να πιστέψει με ό,τι της δώσουμε. Αν της δώσουμε καλό υλικό θα πιστέψει καλά. Αν της βάλουμε μισό και μισό θα πιστέψει 50% της 50% άρρωστα, παθητικά. Και το να πιστεύεις ότι κάτι δεν γίνεται είναι πίστη, αλλά είναι αρνητική πίστη. Που σημαίνει η πίστη καλλιεργείται με τα λόγια μας. Και πρέπει να εκπαιδεύσουμε την πίστη μας για να μπορεί να εργαστεί στη ζωή μας, έτσι. Σελίδα 796 να δούμε. Στον Ψαλμό 39 είναι. Το έχουμε ξαναδεί έτσι, αλλά καλό να το ακούσουμε λιγάκι. Το βρήκαμε. Ψαλμός 39, σελίδα 796. Για να το δούμε. Το βρήκαμε στο πρώτο εδάφιο και στο δεύτερο. Είπα θα προσέχω στους δρόμους μου για να μην αμαρτάνω με τη γλώσσα μου. Θα φυλάξω το στόμα μου με χαλινάρι ενώ ασεβείς βρίσκεται μπροστά μου. Τι λέει εδώ πέρα? Ότι η αμαρτία βρίσκεται στο στόμα μας.
Και ο διάβολος τι κάνει, θα δημιουργήσει καταστάσεις και να μας κάνει να αμαρτάνουμε με το στόμα μας. Και ένας τρόπος να αμαρτάνουμε είναι να φυτεύουμε στην καρδιά μας λόγια παθητικά και άρρωστα. Που σημαίνει ο διάβολος ξέρει ότι η πίστη έχει δύναμη και θα δημιουργήσει καταστάσεις να μας κάνει να αμαρτάνουμε με το στόμα μας. Και όταν εμείς τα αμαρτάνουμε στο στόμα, τα φυτεύουμε στην καρδιά μας αυτά. Και μετά αυτό που φυτεύουμε, αυτό θα πιστέψουμε αύριο. Που σημαίνει η πίστη είναι μια δύναμη για να μπορούμε να την αναπτύξουμε ευλογημένα και όμορφα. Έτσι, για να δούμε λιγάκι στις παρηγορίες. Είναι σελίδα 895. Στο 18 κεφάλαιο παρηγορίες. Και στο 20-21, δύο εδάφια, έτσι για να τα δούμε. Το βρήκαμε. Από τους καρπούς του στόματος του ανθρώπου θα χορτάσει κοιλιά του και από το προϊόν του χειλιών του θα γεμίσει. Θάνατος και ζωή είναι στο χέρι της γλώσσας και εκείνοι που την αγαπούν θα φάνε τους καρπούς της. Τι λέει, ό,τι έχει λέει το στόμα θα χορτάσει κοιλιά, ο εσωτερικός άνθρωπος. Πώς γίνεται αυτό, όταν μιλάμε το ακούμε. Και καθώς το ακούμε, το σπέρνουμε στην καρδιά που είναι η πίστη. Είτε το πιστεύουμε, είτε όχι, είναι μια αλήθεια που δεν αλλάζει αυτή. Κάθε φορά που μιλάμε, το ακούμε και το φυτεύουμε. Και σίγουρα ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του χριστιανικού κόσμου σε όλο τον πλανήτη είναι αυτό. Ότι οι χριστιανοί δεν ξέρουμε να μιλάμε. Και ο Θεός θα μας διδάξει να μιλάμε πνευματικά, που έχει σοφία μέσα. Γιατί λέει, όποιος αγαπάει τη γλώσσα θα φάει τους καρπούς της. Γι' αυτό και ο Πέτρος όταν αρνήθηκε τρεις φορές τον Κύριο, τρεις φορές τον αρνήθηκε. Και το ομολόγησε αυτό, δεν ήμουν εγώ γυναίκα με τον Ιησού, το ομολόγησε. Αφού το ομολόγησε, το άκουσε και το έβαλε μέσα του. Όταν ο Κύριος αναστήθηκε τρεις φορές του είπε, Πέτρο με αγαπάς, πείμενε τα προβατά μου. Γιατί του το είπε τρεις φορές. Γιατί οι τρεις φορές έβαλε θετικό σπόρο και έσπασε την αρνητική ομολογία μέσα. Που σημαίνει όταν μπει αρνητικός σπόρος μέσα, για να σπάσει πρέπει να βάλεις το αντίθετο. Ο αρνητικός σπόρος λέγεται κατάρα και ο καλός σπόρος λέγεται ευλογία. Όταν λες εγώ δεν το αξίζω, δεν θα το πετύχω, δεν το μπορώ, τι κάνεις, φυτεύεις αρνητικό σπόρο. Όταν λες Κύριε δεν το αξίζω, αλλά με τη χάρη σου μπορώ να το λάβω, φυτεύεις θετικό σπόρο πίστης μέσα. Και το Άγιο Πνεύμα που είναι μέσα θα εργαστεί με το υλικό που βάζουμε μέσα. Που σημαίνει η πίστη, οδηγείται η πίστη. Έτσι για να το δούμε λιγάκι. Στις παροιμίες 15 κεφάλαιο και στο 4 εδάφιο, παροιμίες 15-4, για να το δούμε, ένα πολύ ωραίο εδάφιο. Στο 4. Η γλώσσα λέει που υγιέν είναι δέντρος ζωής, όμως η δεσμαμένη είναι συντριβή στο πνεύμα. Η γλώσσα που έχει υγεία, μιλάει θετικά, δημιουργικά, είναι δέντρος ζωής. Η γλώσσα που είναι διαστραμμένη, που είναι άρρωστη, είναι συντριβή στο πνεύμα είναι. Και αφού μες στην πίστη, στο πνεύμα κατοικεί πίστη, φέρνει πρόβλημα στην πίστη μας. Που σημαίνει ο Θεός μας έδωσε ένα επίπεδο πίστη στη ζωή μας. Και πρέπει εμείς να πάρουμε το υλικό που είναι ο Λόγος του Θεού και να οδηγήσουμε την πίστη μας σωστά. Πώς είναι ένα αυτοκίνητο, μπαίνεις στο τιμόνι και οδηγείς το αυτοκίνητο. Πώς μπορούμε να οδηγήσουμε την πίστη μας σωστά. Πρέπει να δώσουμε στην πίστη στόχο και κατεύθυνση. Και πρέπει να πάρουμε μέσα από την Αγία Γραφή τι είναι το μεγαλύτερο κομμάτι μέσα στη Γραφή Ευλογίας, το μεγαλύτερο. Ποιο είναι. Ο ίδιος ο Θεός είναι. Το πρόσωπο του Θεού είναι. Και πρέπει να πάρουμε τη γνώση από τη Γραφή για το πρόσωπο του Θεού, να τη φυτέψουμε στην καρδιά μας, και να οδηγήσουμε την πίστη μας σε κοινωνία με το πρόσωπο του Θεού. Πώς γίνεται αυτό. Και σίγουρα ένα πολύ μεγάλο θέμα είναι στον χριστιανικό κόσμο. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι χριστιανών δεν ξέρουν να μιλήσουν στο πρόσωπο του Θεού. Και αυτό έρχεται από διδασκαλία, τίποτα άλλο. Όταν εμείς πάρουμε τη γνώση και τη φυτέψουμε μέσα μας, πώς γίνεται αυτό. Ξέρουμε ότι η Γραφή λέει ότι ο Θεός είναι ένας, αλλά έχει τρία πρόσωπα. Είναι ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Και πάρουμε τη Γραφή και τη φυτέψουμε μέσα.
Πατέρα, σε αγαπάμε. Ιησού, σε πιστεύουμε. Άγιο Πνεύμα, σε λατρεύουμε. Εσύ είσαι ο Θεός του Ισραήλ. Εσύ είσαι ο Θεός της Πεντηκοστής. Εσύ είσαι ο Θεός της Ελλάδος. Εσύ είσαι ο Θεός των Ανεκειμένων. Παίρνουμε αυτή τη γνώση, τη μιλάμε, την ακούμε και τη βάζουμε μέσα. Και δίνουμε στην πίστη μας κατεύθυνση στο πρόσωπο του Θεού. Και μετά από λίγο η πίστη μας θα μας πάει στο πρόσωπο του Θεού. Και μετά δεν σταματάμε να λατρεύουμε τον Θεό, γιατί πάνω απ' όλα στη ζωή μας είναι το πρόσωπο του Θεού. Ο Θεός εξαιτίας του αίματος του Ιησού αποκαλύπτει τον εαυτό του στη ζωή μας. Και σε καμία περίπτωση δεν διαπραγματεύεται τη σχέση του με τίποτα. Θέλει να του μιλάς και να του μιλάμε. Γι' αυτό λέει ο Χριστός, όταν θέλεις να μιλήσεις στον Πατέρα, πήγαινε στο προσωπικό σου ταμείο. Άνοιξε την καρδιά σου, σήκωσε τα χέρια και μίλα στον Πατέρα σου. Και τότε οδηγείς την πίστη σου στην ύπαρξη του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και να δώσω ένα ωραίο απλό παράδειγμα. Πες ένας άνθρωπος, ένα παιδί έχει ένα πατέρα. Και ξαφνικά μιλάει στον πατέρα. Του λέει, πατέρα, τι κάνεις παιδί μου? Λέει, καλημέρα πατέρα, καλά. Και όταν το παιδί του πει, πατέρα, τι έχεις στην τσέπη να μου δώσεις? Δεν του αρέσει αυτό καθόλου. Όταν ξεκινάμε και λέμε, Κύριε, δώσε μου αυτό, δώσε μου αυτό, είναι σαν να κοιτάμε στην τσέπη του Θεού. Όταν πούμε, πατέρα, σε αγαπάμε, Ιησού, σε αγαπάμε, τότε η τσέπη του Θεού για μας είναι, γιατί είναι ο πατέρας. Είναι η διαθήκη του αυτή. Που σημαίνει πάνω απ' όλα πρέπει να βάλουμε την πίστη μας στην ύπαρξη του Θεού. Γιατί ο Θεός έχει ενδιαφέρον στη σχέση, πολύ ενδιαφέρον. Σε αγαπάμε, Κύριε, όπως προσευχήθηκε η Αθηνά πριν. Απλά και όμορφα. Σε αγαπάμε, Πατέρα. Σε ευχαριστούμε για όλα. Σε ευχαριστούμε για τα ελέη σου. Σε ευχαριστούμε για τη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε για το πνεύμα σου. Σε ευχαριστούμε για το αίμα σου. Και βάζουμε στην καρδιά μας γνώση για να οδηγήσουμε την πίστη μας στο πρόσωπο του Θεού, που σημαίνει ο Θεός θέλει να κατευθύνουμε την πίστη μας σωστά. Αν εγώ δεν πάρω τη γνώση να τη βάλω μέσα μου και ξεκινάω το πρωί και, και λέω, Κύριε, βοήθησέ με, σε παρακαλώ, δεν μπορώ, βοήθησέ με, βοήθησέ με, αυτό που κάνω, το μιλάω, το ακούω και το φυτεύω μέσα. Και τι κάνω? Κάνω την πίστη μου και αρρωσταίνει, αρρωσταίνει, αρρωσταίνει. Και μετά η πίστη μου πιστεύει άρρωστα. Θα το κάνω και αύριο, θα το κάνω και μεθαύριο, θα το κάνω και μετά από μια εβδομάδα, γιατί έβαλα στην πίστη μου αυτό το υλικό. Που σημαίνει ο Θεός θέλει πρώτα πάνω απ' όλα να Του μιλάμε, πάνω απ' όλα να Τον αγαπάμε, πάνω απ' όλα να Τον λατρεύουμε και μετά θα Τον ευχαριστήσουμε και θα Του πούμε τα αιτήματά μας. Αν ξεκινάμε τη σχέση μας έτσι, θα αρρωστήσουμε την πίστη μας και η πίστη μας θα γίνει παθητική. Είναι πίστη, αλλά έχει μέσα πάρει σπόρο ασθένειας. Και αντί να έχει λατρεία και ευχαριστία στο Θεό, την κάνει συνέχεια, ομολογεί το πρόβλημα. Τι λέει η πίστη? Ότι αν με την καρδιά πιστέψουμε, θα ομολογήσουμε ποιος είναι ο Θεός. Και η πίστη ομολογεί το ποιος είναι ο Θεός. Και έτσι τροφοδοτούμε την πίστη μας με σπόρο να μπορεί να πηγαίνει πάνω απ' όλα στο πρόσωπο του Θεού. Γιατί ο διάβολος θέλει να παγιδεύσει την πίστη σου. Θα έρθει και αμέσως θα σου πει, για κοίτα το πρόβλημα, και θα σε κάνει να ομολογεί συνέχεια το πρόβλημα. Και όταν εσύ ομολογείς συνέχεια το πρόβλημα, θα δέσεις την πίστη σου. Πρέπει να ευχαριστείς συνέχεια τον Θεό και μετά θα ομολογήσεις και τη λύση του προβλήματος. Που σημαίνει πραγματικά πρέπει να δώσουμε κατεύθυνση στην πίστη μας. Πάνω απ' όλα είναι το πρόσωπο του Θεού. Ο Θεός μας περιμένει προσωπικά να Τον ευχαριστήσουμε. Και όταν ξεκινάμε με λατρεία, ευχαριστία, Πατέρα, σε αγαπάμε. Σε ευχαριστούμε για το έργο του Ιησού. Σε ευχαριστούμε για την αλήθεια του Λόγου Σου. Σε ευχαριστούμε γιατί πάντα νικάς. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι το Α και το Ω. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έβγαλες από την Αίγυπτο και μας πηγαίνεις στην Γη Χαναάν. Σε ευχαριστούμε γιατί απαντάς, τροφοδοτούμε την πίστη μας με θετικά πράγματα. Και μετά μόλις στέκεσαι στο Θεό, αυτό που έβαλες, αυτό θα ομολογήσεις. Και μετά τι κάνεις? Συνέχεια ομολογείς και ευχαριστείς το Θεό για αυτό που έβαλες μέσα. Και τότε αυτό λέγεται πίστη.
Γιατί αυτό που ευχαριστείς και ομολογείς δεν είναι ψέμα, είναι η αλήθεια του Θεού. Παίρνεις τα λόγια του Θεού, τα κάνεις δικά σου λόγια και τα φυτεύεις στην καρδιά σου. Το αντίθετο από τα λόγια του Θεού είναι να πάρουμε τα λόγια του κόσμου, να τα κάνουμε δικά μας λόγια και να τα φυτέψουμε στην καρδιά μας. Υπάρχουν δύο είδη σπόροι, ο σπόρος του Θεού και ο σπόρος του κόσμου. Σε ευχαριστούμε Κύριε γιατί έχω ένα πρόβλημα, αλλά πιστεύω ότι με τη χάρη σου θα το ξεπεράσω και βάζω τον σπόρο του προβλήματος μέσα και μετά βάζω 100 σπόρους επιτυχίας και νίκης για το πρόβλημα. Γι' αυτό λέει στην Αποκάλυψη ότι οι Άγιοι ενίκησαν με τον λόγο της μαρτυρίας ενίκησαν. Ενίκησαν με αυτό που πιστεύουνε. Και ο Θεός χαίρεται να ομολογούμε αυτό που πιστεύουμε. Που σημαίνει τι διαβάσαμε στις παροιμίες, ότι θάνατος και ζωή είναι στο χέρι της γλώσσας. Έχουμε ένα μαχαίρι, κάποιος το παίρνει και κόβει ψωμί, κάποιος το παίρνει και κάνει έγκλημα. Είναι κακή χρήση. Κάποιος χρησιμοποιεί τη γλώσσα σωστά, κάποιος χρησιμοποιεί τη γλώσσα λάθος. Πρέπει να κάνουμε χρήση τη γλώσσα σωστά. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει από μια στιγμή στην άλλη, θέλει εργασία. Και όταν ομολογούμε παθητικά, αρνητικά πράγματα για τον εαυτό μας, για τη ζωή μας, μετά πρέπει να πάμε στο ταμείο και να βάλουμε θετικά λόγια να τα σπάσουν αυτά. Και πώς, Κύριε, σε ευχαριστώ για την νίκη, σε ευχαριστώ για την διέξοδο, σε ευχαριστώ για τη λύση, σε ευχαριστώ για την απάντηση και ό,τι χρειάζομαι αυτό πρέπει να ομολογώ. Χρειάζομαι μια δουλειά. Κύριε, σε ευχαριστώ που λάβε την προσευχή μου, θέλω δουλειά. Και μετά ευχαριστείς τον Θεό συνέχεια για τη δουλειά. Και μέσα στην καρδιά σου γεμίζει η καρδιά σου από ευχαριστία για την απάντηση του Θεού. Και όταν η καρδιά μας είναι γεμάτη από ευχαριστία θα το κάνει ο Θεός αυτό. Αν μέσα στην καρδιά μας είμαστε γεμάτοι από έλλειψη ευχαριστίας ότι δεν θα το κάνει ο Θεός, δεν μπορεί να το κάνει ο Θεός. Γιατί ο Θεός από την πίστη μας δουλεύει. Θέλει την καρδιά μας αλλά θέλει και το στόμα μας. Για να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη γλώσσα σωστά. Γι' αυτό είπαμε ότι η γλώσσα λέει που αρρωσταίνει, καρυφέρνει, συντριβεί στο πνεύμα. Και επειδή είμαστε όλοι άνθρωποι και έχουμε αδυναμία, και δεν μπορεί ένας άνθρωπος να φτάσει κατευθείαν, έχουμε αδυναμία. Όλη την ημέρα μπορούμε να μιλήσουμε αρνητικά, αλλά μετά πηγαίνει στο σπίτι, στην προσευχή. Τι κάνεις. Ομολογείς θετικά πράγματα και ακυρώνεις κάθε αρνητική ομολογία. Όταν ας πούμε γίνει δίπλα μας ένα γεγονός, έναν άνθρωπο του κόσμου και εσύ το πάρεις το γεγονός και το κάνεις δικό σου γεγονός και το ομολογείς, δηλώνεις την πίστη σου σε αυτό το πράγμα και μετά μπορεί να σου συμβεί αυτό το πράγμα. Γιατί το ομολογείς συνέχεια. Που σημαίνει ο άνθρωπος του Θεού είναι διαφορετικός από τον άνθρωπο του κόσμου. Σκέφτεται διαφορετικά, μιλάει διαφορετικά. Αν πάρουμε το τι λέει η τηλεόραση κάθε μέρα και το φυτέψουμε μέσα μας, θα αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και να μιλάμε σαν τους δημοσιογράφους. Όχι σαν παιδιά του Θεού. Και οι δημοσιογράφοι είναι άνθρωποι του κόσμου και μιλάνε ανθρώπινα, σαρκικά. Αφού εγώ είμαι παιδί του Θεού, πρέπει να μιλήσω πνευματικά. Ναι, κύριε Ελλάδα, έχει πρόβλημα, αλλά εγώ πιστεύω ότι θα βγει από το πρόβλημα. Ναι, κύριε, έχω μια έλλειψη οικονομική, αλλά πιστεύω ότι εσύ θα με βγάλεις, κύριε. Έχω μια δυναμία στο σώμα, αλλά πιστεύω ότι εσύ θα με φέρει σε τέλεια ελευθερία. Έχω μια ανάγκη στα παιδιά μου, αλλά πιστεύω ότι εσύ θα την καλύψει. Και βάζω την προσοχή και την πίστη σε αυτό που λέει ο Θεός. Και τότε οδηγώ την πίστη μου σωστά. Αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να βάλουμε την πίστη μας στο πρόσωπο του Θεού. Για να διδαχτούμε να έχουμε σχέση με την ύπαρξη του Θεού. Πώς είναι ένα παιδί, θέλει να του μιλήσει ο πατέρας και η μητέρα, είναι παιδί. Οι γονείς θέλουν να μιλάνε στα παιδιά. Έτσι και ο Θεός είναι πατέρας και θέλει να μας μιλάει πρόσωπο με πρόσωπο. Γι' αυτό όταν στεκόμαστε στον Κύριο πρέπει να μιλάμε στον Κύριο με ευχαριστία. Κύριε, σε αγαπάω, σε ευχαριστώ, σε λατρεύω και να αρχίσουμε να παίρνουμε το λόγο του Θεού να τον κάνουμε δικό μας λόγο. Είσαι ο Θεός του Αβραάμ, είσαι ο Θεός του Ισαάκ, είσαι ο Θεός του Ιακώβ, είσαι ο Θεός του Μωυσή, είσαι ο Θεός του Ιησού του Ναβί, είσαι ο Θεός της Πεντηκοστής, είσαι ο Θεός του Δανιήλ, της Ελλάδος, της Πάτμου. Παίρνουμε το υλικό αυτό και το φυτεύουμε μέσα. Και μετά η πίστη μας έχει ένα υλικό να εκφραστεί στο Θεό. Αν δεν βάλουμε το υλικό του Λόγου του Θεού, η πίστη μας είναι φτωχή, άρρωστη. Δεν μπορεί να εκφραστεί στο Θεό, θέλει υλικό μέσα.
που σημαίνει πρέπει να την καλλιεργήσουμε με το Λόγο του Θεού για να μπορεί να σκέφτεται και να πιστεύει δημιουργικά με το πρόσωπο του Θεού. Το πρώτο που κρατάμε πρέπει να οδηγήσουμε την πίστη μας σωστά. Το δεύτερο που πρέπει να κρατήσουμε ότι πάνω απ' όλα είναι το πρόσωπο του Θεού στη ζωή μας. Τι λέει η Γραφή, όπου οι άνθρωποι του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη καταφρονήσανε το πρόσωπο του Θεού, δεν ήταν ευχάριστο για τη ζωή τους. Πρέπει να καταλάβουμε το πρόσωπο του Θεού είναι αποκεκαλυμμένο και πρέπει να το κάνουμε σωστή χρήση. Όταν πάρουμε τα μάτια μας από το πρόσωπο του Θεού, έρχεται πνευματική έρημο στη ζωή μας. Αισθανόμαστε πνευματική έλλειψη και ανασφάλεια. Στο πρόσωπο του Θεού υπάρχει πεδιάδα καρποφορίας και νερά ευλογίας. Γιατί κοιτάμε σε εκείνο που τα έχει όλα. Αυτός τα έχει όλα. Είναι ο Πατέρας, είναι ο Υιός και είναι και το Άγιο Πνεύμα στη ζωή μας. Σίγουρα πρέπει καθώς τον ευχαριστούμε μετά η πίστη μας, ξέρει να κάνει τη δουλειά της. Θα του πούμε τα αιτήματά μας, τις ανάγκες, ό,τι θέλουμε, αλλά όλα ξεκινάνε με ευχαριστία και δοξολογία στην ύπαρξη και στο πρόσωπο του Θεού κατά πάντα στη ζωή μας. Μετά τι κάνουμε, το τρίτο, στρέφουμε την πίστη μας να νικήσει ενάντια στο πνεύμα του κόσμου. Καθώς ευχαριστούμε τον Πατέρα, καθώς ομολογούμε το πρόσωπο του Θεού, καθώς έχουμε πάει την πίστη μας στην ύπαρξη του Θεού, μετά την κάνουμε. Κάνουμε την πίστη μας ένα όργανο δύναμης, δημιουργίας και αρχίζουμε και ομολογούμε ενάντια στις καταστάσεις και στο πνεύμα του κόσμου. Κύριε, σε ευχαριστώ γιατί σπέρνω και θερίζω. Σε ευχαριστώ γιατί οι προσευχές μου απαντιούνται. Σε ευχαριστώ γιατί είμαι παιδί σου και έχεις το καλύτερο. Τι κάνω, δεν συμβιβάζομαι με το πνεύμα του κόσμου. Τι λέει το πνεύμα του κόσμου, αυτή είναι η μοίρα σου. Δεν μπορείς να γλιτώσεις. Αυτό είναι το αύριο σου, είσαι καταδικασμένος. Και εσύ παίρνεις την πίστη σου και λες, πνεύμα του κόσμου δεν σε πιστεύω. Ομολογώ ότι εγώ έχω το καλύτερο από εσένα, είσαι ο πατέρας μου. Εσύ είσαι το αύριο μου, εσύ μου καλύπτεις τα πάντα και πολεμάω το πνεύμα του κόσμου. Με το λόγο της πίστης, γιατί στρέφω την πίστη μου ενάντια σε αυτό. Και αρχίζει η πίστη μου και νικάει με το λόγο που πιστεύει, αυτό που έρχεται να σε χτυπήσει στο μυαλό και να σε δέσει. Που σημαίνει χρησιμοποιούμε την πίστη επιθετικά ενάντια στο πνεύμα του κόσμου. Ενάντια στη σκέψη του κόσμου. Δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε δυσκολίες, ανάγκες και προβλήματα. Έχουμε. Αλλά ο Θεός είναι ο Πατέρας μας και κυβερνάει τα πάντα. Και αυτός μπορεί σε κάθε περίπτωση να μας δώσει λύσεις για όλα τα πράγματα. Αρκεί εμείς να το πιστεύουμε ότι μπορεί να το κάνει. Και αν το πιστεύουμε πρέπει να το λέμε. Γιατί πρέπει να το λέμε, γιατί θα καλλιεργήσουμε την πίστη μας και ο λόγος που μιλάμε. Στην Εφεσίου στο 6ο κεφάλαιο λέει ότι είναι ένα πνευματικό σπαθί, η μάχαιρα του πνεύματος. Και αυτή η μάχαιρα χτυπάει τον εχθρό και τον νικάει, τον νικάει, τον νικάει. Που σημαίνει πραγματικά καλλιεργούμε την πίστη μας να είναι νικηφόρα. Όταν κάποιος ομολογεί ότι εγώ Κύριε δεν μπορώ να γλιτώσω από αυτό, είναι η μοίρα μου, δεν είναι πίστη. Είναι αρνητισμός, είναι παθητική πίστη, είναι η τοπάθεια. Ο Θεός λέει όπου πατάει το πόδι σου, ο τόπος σου ανήκει. Που σημαίνει ο Θεός λέει ότι όλα θεραπευτήκαν με τον Χριστό. Αν θέλεις ένα γιατρό, ο Θεός μπορεί να το φέρει. Αν θέλουμε ένα δικηγόρο, ο Θεός μπορεί να το φέρει. Ο Θεός θα το φέρει. Καθώς εμείς πιστεύουμε και ομολογούμε ότι εκείνος τα φέρνει. Αν θέλουμε φίλους και συνεργάτες, ο Θεός μπορεί να τους φέρει. Δεν πρέπει να ομολογούμε την αποτυχία, την αδυναμία, την απογοήτευση. Δεν είναι πίστη. Είναι το αντίθετο, είναι αρνητισμός του κόσμου. Γιατί το πνεύμα του κόσμου σε αυτές τις εποχές, ξέρεις τι θα πει. Αυτή είναι η μοίρα σου, είσαι ένα νούμερο, ένας αριθμός και τίποτα άλλο. Δεν μπορείς να γλιτώσεις από το πεπρωμένο της ανθρωπότητας, είσαι καταδικασμένος να ζήσεις έτσι και να υποταχθείς σε αυτή την εξουσία που είναι δαιμονική. Αυτή είναι η κίνηση του Αντιχρίστου στους τελευταίους χρόνους. Τα παιδιά του Θεού δεν προσκυνούν την εικόνα του βασιλιά. Είναι τα παιδιά που έχουν πίστη στον Θεό. Δεν προσκυνούν την εικόνα του βασιλιά του Νεβουκαδνέσσορα. Προσκυνούν τον Κύριο των δυνάμεων. Που σημαίνει όταν κάτι το ομολογείς παθητικά, το προσκυνάς, το δέχεσαι. Όταν ομολογείς παθητικά την ήττα, την προσκυνάς. Είναι μια μορφή ειδωλολατρίας.
Δεν είμαστε ειδωλολάτρες, πιστεύουμε στον ζωντανό Θεό. Αν προστινάμε και ομολογούμε συνέχεια ότι δεν γίνεται, είναι σαν να προστινούμε αυτό το πνεύμα. Γίνεται, μην το πιστεύεις, γίνεται. Αρκεί να δοκιμάσουμε την πίστη μας και να καλλιεργήσουμε την πίστη μας και να αρχίσουμε να μιλάμε δημιουργικά και θετικά και να στρέψουμε την πίστη μας ενάντια στα προβλήματα. Χρέος δεν σε πιστεύω, απογοήτευση δεν σε πιστεύω, μοναξιά δεν σε πιστεύω, φόβε δεν σε πιστεύω, αποτυχία δεν σε πιστεύω, κατάρα δεν σε πιστεύω, πλάνη δεν σε πιστεύω, πιστεύω αυτό που μου λέει ο Κύριος τον δυνάμει. Έχω δικαίωμα να το πιστεύω. Έχω δικαίωμα να το βάλω στην καρδιά. Τι λέει η Γραφή, θα βάζετε τα χέρια σε αρρώστους και θα ελευθερώνετε ο Κύριος. Θα καλείτε το όνομα του Ιησού και θα βγαίνουν δαιμόνια. Θα πατάτε πάνω σε φίδια και σκορπιούς. Ο Θεός θα απαντάει στις προσευχές μας. Αυτό λέει η Γραφή. Να μπορούμε να αναπτύξουμε την πίστη σε όλα τα επίπεδα στη ζωή μας. Σίγουρα ζούμε μέσα στην κοινωνία του κόσμου που υπάρχουν προβλήματα, αλλά σαν παιδιά του Θεού πρέπει να στεκόμαστε με άλλο πνεύμα, με άλλη πίστη και να πιστεύουμε ότι ο Θεός ακούει τις προσευχές μας. Πιστεύω ότι ο Θεός μας ακούει. Αν μας ακούει, πιστεύουμε ότι απαντάει. Αλλά πρέπει να καλλιεργήσουμε την πίστη μας. Και αν μέσα στην καρδιά μας βάλουμε 50 σπόρους αρνητικούς, μετά να βάλουμε 100 θετικούς, να σπάσουμε την άρνηση. Και να προστατέψουμε την καρδιά μας και την πίστη μας με θετικά λόγια, ευλογημένα λόγια. Λόγια πίστης, καρποφορίας και δύναμης, που δεν είναι μια φαντασίωση, είναι αλήθειες που λέει ο Θεός. Αν ο Θεός λέει ότι οι Άγιοι των τελευταίων εποχών ενίκησαν τον διάβολο για την εξουσία του, σημαίνει ότι οι Άγιοι θα νικήσουν και θα νικήσουν. Είναι ξεκάθαρο. Αν ο Θεός λέει το καλύτερο κρασί είναι για το τέλος, είναι για το τέλος. Αν ο Θεός έχει το κρασί, το λάδι και το σιτάρι, το έχει. Αν λέει θα περπατήσουμε μέσα στο λάδι του Κυρίου, θα περπατήσουμε. Εσύ και το σπίτι σου θα λατρεύεις τον Κύριο των δυνάμεων. Έχουμε δικαίωμα να πιστεύουμε σε αυτό που έχει ο Θεός. Έχουμε δικαίωμα γιατί ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης, να δώσει σε μένα, να δώσει σε μένα. Η Γραφή λέει ότι ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Και όταν ο Θεός αργεί, δεν είναι άρνηση, το καλύτερο υπάρχει και έχει. Που σημαίνει σε καμιά περίπτωση ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Ο Θεός είναι πάντα δίκαιος με όλα τα παιδιά του. Για σκέψου ένας πατέρας να έχει 10 παιδιά. Να δίνει στα 5 και στα άλλα 5 να μην δίνει. Δεν είναι υγιές αυτό. Αν ο ουράνιος πατέρας είναι κάτι πνευματικό, είναι δίκαιος με όλα τα παιδιά του, αλλά θέλει πίστη. Πώς αναπτύσσεται η πίστη, καθώς τροφοδοτούμε την καρδιά μας με τον λόγο του Θεού στη ζωή μας. Το τέταρτο, πρέπει να μάθουμε να κάνουμε πνευματικό πόλεμο. Ο πνευματικός πόλεμος στηρίζεται σε μια αρχή. Ο διάβολος θέλει να σε κάνει να φύγεις από την αλήθεια του Θεού. Αν φύγεις από την αλήθεια θα πέσεις, θα έχεις ήττα. Ο Θεός θέλει να μείνουμε στην αλήθεια. Για να μείνουμε στην αλήθεια πρέπει να την πιστεύουμε, πρέπει να την ομολογούμε και πρέπει να την κρατάμε στην καρδιά μας. Αν φύγουμε από την αλήθεια θα ομολογήσουμε την αποτυχία του κόσμου. Αν μείνουμε στην αλήθεια σταθερή, η αλήθεια θα μας ελευθερώσει. Πώς γίνεται ο πνευματικός πόλεμος με τα πνεύματα της πλάνης. Πώς πολεμάμε. Θέλουν να σε βγάλουν από την αλήθεια, όπως βγάλαν τον πρώτο Αδάμ. Πώς μας κρατάει ο Θεός, καθώς μένουμε στην αλήθεια. Αν βγεις από την αλήθεια θα πέσεις. Αν μείνεις στην αλήθεια θα σπάσει το όρος. Είναι ξεκάθαρο. Πρέπει να μείνουμε στην αλήθεια γιατί έτσι κάνουμε πνευματικό πόλεμο στη ζωή μας. Δόξα στον Κύριο, έτσι. Το τέταρτο. Το πέμπτο πρέπει να μπορούμε να κάνουμε την πίστη μας να δουλέψει μεσητικά ανάμεσα στο Θεό και στον κόσμο. Ξέροντας ότι η πίστη μας μεσολαβεί στον Θεό. Να σταθούμε σαν μεσίδες, να σταθούμε με ευχαριστία και δοξολογία. Κύριε, συγχώρεσε την Ελλάδα. Ο Χριστός πλήρωσε για τις αμαρτίες. Να βάλουμε το αίμα στην Ελλάδα και να ευχαριστήσουμε τον Κύριο με δοξολογία για την Ελλάδα. Που σημαίνει στέκομαι σαν μεσίτης, καταδικάζω την αμαρτία για την Ελλάδα, για το σπίτι, για τη ζωή, βάζω το αίμα και μετά ευχαριστώ και δοξολογώ τον Κύριο για αυτό που θα κάνει πιστεύοντας ότι η πίστη μου έχει καρπό, έχει αποτέλεσμα.
που σημαίνει ο Θεός είναι μισθαλωδότης, παίρνει καρπό και αποτέλεσμα στη ζωή μας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την πίστη μας σαν μεσίτες, με δοξολογία, ευχαριστεί ξέροντας την αλήθεια του Σταυρού, βάζοντας το αίμα του Ιησού Χριστού και ευχαριστώντας πάντα το Θεό για το αίμα και τη θυσία. Ο Θεός χαίρεται όταν είμαστε άνθρωποι πίστεως. Έτσι ευχαριστούμε τον Θεό. Το έκτο, πρέπει να περπατήσουμε πάνω στις γραφές. Πρέπει να περπατήσουμε, να κρατήσουμε τις γραφές και να πατήσουμε στα λόγια του Θεού. Το περιβάλλον που δεν βουλιάζει είναι τα λόγια του Θεού, είναι ο βράχος του Θεού. Αν πατήσουμε έξω από το λόγο θα βουλιάξουμε στην άμμο. Πρέπει να πατήσουμε στα λόγια του Θεού, στην αλήθεια του Θεού. Για το σώμα μας, για το πνεύμα μας, για την υγεία μας, τα οικονομικά μας, στα λόγια, να πατήσουμε επάνω στα λόγια του Θεού. Που σημαίνει η πίστη είναι κάτι πνευματικό και πατάς στα λόγια του Θεού. Με τον εσωτερικό άνθρωπο που πιστεύει στα λόγια και πατάς. Που σημαίνει ο εχθρός σε περιμένει να σε χτυπήσει. Και ο διάβολος τι κάνει, χρησιμοποιεί λογικά πράγματα να σε χτυπήσει. Περιμένεις κάτι και δεν το έλαβες. Εκείνη την ώρα που δεν το έλαβες θα σε χτυπήσει. Σε περιμένει να σε χτυπήσει. Και εκείνη την ώρα θα σε χτυπήσει να σου προκαλέσει συναισθήματα. Φόβο, αποτυχία, ότι ο Θεός δεν σε αγαπάει, δεν σε ακούει. Πρέπει εκείνη την ώρα να αντισταθείς στην επίθεση, καθώς ξέρεις να πατάς την αλήθεια του Θεού και να ευχαριστείς τον Θεό. Κύριε, σε ευχαριστώ, δεν το έλαβα τώρα, αλλά έρχεται, το πιστεύω. Αυτό είναι πίστη, πιστεύεις πάντα στον Θεό. Γιατί ο Θεός έχει την ώρα του, έχει τον χρόνο του, έχει τη σειρά του και όταν δεν το λάβεις τώρα έρχεται κάτι πιο καλό που περιμένεις. Αυτό είναι πίστη. Όταν δεν λάβεις κάτι τώρα έρχεται κάτι πιο καλό από ό,τι περιμένεις. Είναι πίστη. Αν ο Θεός δεν μου έδωσε τώρα, αυτό που έρχεται είναι καλύτερο από ό,τι εγώ περιμένω. Είναι πίστη. Που σημαίνει η πίστη ποτέ δεν πιστεύει στην αποτυχία και στην άρνηση του Θεού. Η πίστη πιστεύει πάντα ότι ο Θεός είναι πατέρας και είναι καλός πατέρας και πάντα μας ακούει. Γι' αυτό ο Αβραάμ πίστευε στην καρδιά του Θεού. Που σημαίνει η πίστη στηρίζεται στο χαρακτήρα και στην καρδιά και στο πρόσωπο του Θεού. Ο Θεός είναι κάποιος. Δεν μπορούμε να κτίσουμε την πίστη μας έξω από το χαρακτήρα του Θεού. Η πίστη μας πρέπει να πιστεύει στην ύπαρξη του Θεού, στο πρόσωπο, σε αυτό που είναι ο Θεός. Δεν μας έσωσε για να χαθούμε στη μέση της διαδρομής. Δεν μας έσωσε για να χαθούμε στη μέση. Μας έσωσε από την Αίγυπτο να πάμε στην Γη Χανάν. Είναι ξεκάθαρο. Εγώ είμαι το Α και το Ω. Η αρχή και το τέλος. Εγώ είμαι η γένεση και η αποκάλυψη. Πρέπει να κρατήσουμε τα λόγια και να τα κάνουμε κτήμα στη ζωή μας. Και τότε το υλικό που μπαίνει μέσα από τα λόγια του Θεού και το έβδομο που θέλουμε να δούμε, το Άγιο Πνεύμα για να εκφραστεί μέσα από την πίστη μας χρειάζεται υλικό. Εγώ καθώς τροφοδοτώ την πίστη με υλικό, τότε το Άγιο Πνεύμα τι κάνει, αγγίζει την πίστη και το λόγο που είναι μέσα και δημιουργεί το Άγιο Πνεύμα. Αν δεν έχει μέσα η πίστη μας υλικό, δεν μπορεί να δημιουργήσει το Άγιο Πνεύμα. Όταν έχει μέσα στην καρδιά μας 100 σπόρους, δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ, το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί, αν ενεργήσει το σπόρο, δεν μπορώ, θα σου βγάλει κρίση. Και μετά τι γίνεται, όταν έχει μέσα 50 σπόρους θετικούς και 50 σπόρους αρνητικούς και το Άγιο Πνεύμα ενεργήσει στους θετικούς σπόρους σε ευλογία, είναι πώς έρχεται το νερό σε ένα δοχείο και έχει δύο αγωγές. Ο ένας αγωγός είναι καθαρός και ο άλλος είναι βρώμικος. Όταν ενεργήσει την ευλογία, τη δύναμη, εκεί που είναι καθαρή η γνώση θα βγει ευλογία, εκεί που είναι αρνητική θα βγει κρίση. Που σημαίνει πρέπει να διαφλάξουμε τον εαυτό μας από την κρίση και να βάζουμε μέσα συνέχεια θετικά πράγματα, θετικά πράγματα, θετικά λόγια. Γι' αυτό ο Θεός μας έδωσε τον δώρο της προσευχής για να βομβαρδίζουμε την καρδιά μας με θετικά πράγματα και να προστατεύουμε τον εαυτό μας από την κρίση, γιατί όταν βγαίνει η δύναμη του Θεού πρέπει να περάσει από μία γνώση. Αν η γνώση είναι του Θεού, θα βγει από τη γνώση του Θεού. Αν η γνώση είναι του κόσμου, θα την κρίνει η δύναμη του Θεού, θα τη φέρει σε κρίση και θα μας δημιουργήσει παρενέργεια στη ζωή μας. Που σημαίνει πρέπει να καταλάβουμε πώς δουλεύει η πίστη. Είναι κάτι όμορφο. Δεν σημαίνει θα ξυπνήσω ένα πρωί και θα γίνω άνθρωπος πίστης. Είναι κάτι που καλλιεργείται από τον λόγο της αλήθειας του Θεού στη ζωή μας. Δόξα στον Θεό.
Πώς καλλιεργείται η πίστη? Με τον λόγο του Θεού. Σίγουρα θα παγιδευτείς, θα μιλήσεις αρνητικά, θα κάνεις, αλλά μετά θα πας στο ταμείο. Και θα πεις, Κύριε, καταδικάζω κάθε αρνητικό λόγο, κάθε αμαρτή και ομολογώ λόγια θετικά. Και διατηρώ την καρδιά μου καθαρή με τα λόγια του Θεού. Έτσι έχω την χάρη να καταστρέψω κάθε αρνητικό λόγο. Γιατί πάντα ο λόγος του Θεού καταστρέφει το λόγο του κόσμου, είναι πιο δυνατός. Ο λόγος του Θεού μπορεί να σπάσει την κατάρα, έχει δύναμη. Πρέπει να πιστεύουμε στις πνευματικές αρχές του Θεού. Ο λόγος του Θεού μπορεί να σπάσει το λόγο της κατάρας, τον παθητικό. Γιατί βομβαρδίζουμε την καρδιά μας με αυτό που έχει δύναμη, που είναι τα λόγια του Θεού. Έτσι ευχαριστούμε τον Θεό. Για να τα κάνουμε μια ανακεφαλαίωση, 7 κομμάτια. Το πρώτο, οδηγούμε την πίστη μας σωστά. Εμείς θα την οδηγήσουμε. Γι' αυτό στην Εκκλησία μαθαίνουμε πώς να οδηγήσουμε την πίστη μας. Το δεύτερο, το πρόσωπο του Θεού είναι πάνω απ' όλα, πάνω απ' όλα, πάνω απ' όλα, πάνω απ' όλα. Δεν έχει σημασία τι περιμένεις, τι αισθάνεσαι. Πρέπει να πας στο σπίτι για να πεις, Κύριε, σ' αγαπάω. Πατέρα, σ' αγαπάω. Άγιο Πνεύμα, σ' αγαπάω. Ιησού, σ' αγαπάω. Το πρόσωπο του Θεού πάνω απ' όλα. Το πρόσωπο του Θεού δεν διαπραγματεύεται με τίποτα, σε καμία περίπτωση. Και θα το κάνεις στο σπίτι, θα το κάνεις στο αμάξι, θα το κάνεις περπατώντας. Πρέπει να μάθουμε να ευχαριστούμε τον Θεό για την ύπαρξή του. Το δεύτερο. Το τρίτο. Να στρέψουμε την πίστη μας ενάντια στο πνεύμα του κόσμου. Κάθε στο σπίτι και ακούς τηλεόραση. Και ακούς την τηλεόραση, σε βομβαρδίζει. Βγαίνεις στον δρόμο, σε βομβαρδίζει ο γείτονας, ο φίλος, ο συνεργάτης, σε βομβαρδίζει. Σε βομβαρδίζει αρνητικά. Στρέφεις την πίστη σου ενάντια σε αυτό το πνεύμα. Δεν σε πιστεύω πνεύμα του κόσμου, πιστεύω αυτά που μου λέει ο Θεός. Πιστεύω στο καλύτερο, πιστεύω στην προστασία, πιστεύω στη δύναμη, πιστεύω στην υγεία, πιστεύω στην καρποφορία, πιστεύω στην αύξηση, πιστεύω σε αυτό που μου λέει ο Θεός. Πολεμάω το πνεύμα του κόσμου με την πίστη μου επιθετικά. Το τρίτο. Έτσι. Το τέταρτο. Κάνοντας πνευματικό πόλεμο. Μένοντας στην αλήθεια, μένοντας στην αλήθεια, μένοντας στην αλήθεια. Αν βγεις από την αλήθεια θα πέσεις. Πρέπει να μείνεις στην αλήθεια μόνο. Και τα λόγια του Θεού είναι μόνο, μόνο αλήθεια. Ο Χριστός πλήρωσε για να έχουμε νίκη στη ζωή μας. Και θα έχουμε νίκη. Και θα έχουμε ισχυρή νίκη. Και ο εχθρός τρέχει και δεν προλαβαίνει. Ο διάβολος τρέχει με σπασμένα τα δόντια, τα έσπασε ο Κύριος στο σταυρό. Θα σου τσιμπήσει τη φτέρνα και θα του σπάσει στο κεφάλι. Γιατί θα σου τσιμπήσει τη φτέρνα? Γιατί η φτέρνα είναι το πιο σκληρό σημείο τα πάντα. Και όταν κάτι σε τσιμπήσει στη φτέρνα δεν σε τρυπάει. Στη φτέρνα άμα σε τσιμπατήσει ένα σύρμα θα το λιώσεις. Είναι σκληρή η φτέρνα. Είναι το πιο σκληρό σημείο στο στόμα μας, στο σώμα μας. Πατάς και το λιώνεις το πρόβλημα. Που σημαίνει θα σε τσιμπήσει στη φτέρνα που δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα. Και εσύ θα του σπάσει στο κεφάλι ο Θεός. Είναι προφητεία. Τίποτα δεν μπορεί να κάνει μόνο να σε τρομάξει, να σε φοβήσει και να σε απογοητεύσει. Τίποτα άλλο δεν μπορεί να κάνει. Που σημαίνει όσοι περπατάνε ξυπόλοιποι έχουν πολύ δυνατή φτέρνα. Πατάνε αγκάθι και το λιώνουν. Είναι σκληρό σημείο. Που σημαίνει ότι ο διάβολος θα σε τσιμπήσει μόνο στη φτέρνα, είναι προφητεία στη γέννηση. Και εσύ θα του σπάσει το κεφάλι, λέει ο Θεός. Όπως το έσπασε ο Χριστός την κεφαλή επάνω στο σταυρό. Ευχαριστούμε τον Θεό, έτσι. Το πέμπτο, κάνοντας με συντία, ευχαριστία και δοξολογία και βάζοντας πάντα το ισχυρό αίμα του Ιησού. Μην πιστεύεις στην αποτυχία, μην πιστεύεις στην καταστροφή, μην πιστεύεις στην απογοήτευση, μην πιστεύεις στα δυστυχήματα, μην πιστεύεις στο θάνατο, μην πιστεύεις στην αρρώστια, μην πιστεύεις στη φτώχεια, πίστευε σε αυτό που είναι ο Θεός, πίστευε. Και ο πλούτος δεν είναι ποσότητα, είναι ποιότητα που έρχεται από το Θεό στη ζωή. Ας πιστεύουμε αυτό που λέει ο Θεός, έχουμε το δικαίωμα. Χωρίς πίστη, όραση, χωρίς όραση η πίστη μας δεν μπορεί να ζήσει. Και πρέπει να της δώσουμε όραση και κατεύθυνση από το Λόγο του Θεού στη ζωή μας. Δόξα στον Κύριο. Το έκτο περπατώντας επάνω στις γραφές, γιατί τα Λόγια του Θεού είναι Λόγια που δεν χάνονται. Πού θα πατήσουμε? Στα Λόγια του Θεού και όχι στα Λόγια του κόσμου.
Και όταν κάτι απρόοπτο έρχεται στη ζωή μας, πρέπει να πιστεύουμε ότι ο Θεός το απρόοπτο θα το μετατρέψει σε μια μεγαλύτερη ευλογία. Αυτό είναι πίστη. Όταν κάτι που δεν το περιμένεις ήρθε και δεν είναι καλό, να πιστεύεις ότι ο Θεός το επόμενο που θα λύσει θα είναι κάτι μεγαλύτερο από αυτό που έχασες. Που σημαίνει με τον Θεό δεν υπάρχει ποτέ αποτυχία. Πάντα αποκατάσταση υπάρχει. Αυτό είναι πίστη. Μην πιστεύεις ότι πέρασε το θαύμα και το έχασες. Υπάρχει το επόμενο που είναι καλύτερο. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός για να θεραπεύσει τη ζωή μας. Μην πιστεύεις ότι έχασες την απάντηση. Υπάρχει η επόμενη που είναι πιο μεγάλη. Αυτό είναι πίστη. Και η Εκκλησία των τελευταίων εποχών θα περπατήσει σε υπερφυσικό επίπεδο πίστης. Υπερφυσικό. Που δεν μπορεί να την καταλάβει η λογική, γιατί η πίστη είναι έξω από τη λογική. Και το έβδομο, το Άγιο Πνεύμα για να εργαστεί χρειάζεται υλικό. Και τώρα να πούμε ένα μυστικό. Το αίμα του Ιησού είναι το κλειδί για τα όλα. Όταν παίρνεις το αίμα του Ιησού μέσα σου συνέχεια, το αίμα τι κάνει, δίνει εντολή στην πίστη να εργαστεί, δίνει εντολή. Όταν παίρνεις το αίμα, δίνει εντολή στο λόγο να εργαστεί. Όταν παίρνεις το αίμα, δίνει εντολή στο Άγιο Πνεύμα να εργαστεί. Που σημαίνει ο πρώτος Αδάμ έχασε τα δικαιώματα της ευλογίας του Θεού. Ο δεύτερος Αδάμ, ο Χριστός με το αίμα του μας δίνει πνευματικά δικαιώματα. Και το Άγιο Πνεύμα, η πίστη που είναι μέσα και ο Λόγος του Θεού για να δουλέψουν, πρέπει να πάρουν εντολή. Πού είναι το δικαίωμα της εντολής? Στο αίμα είναι. Και μόλις παίρνει το αίμα από τη θυσία, αρχίζει και παίρνει εντολή η πίστη και δουλεύει. Και όταν η πίστη παίρνει εντολή, θα νικήσει στη ζωή μας, θα μας οδηγήσει. Το Άγιο Πνεύμα παίρνει εντολή. Ο Λόγος του Θεού παίρνει εντολή. Που σημαίνει ο Θεός δουλεύει πνευματικά στη ζωή μας. Και πρέπει να καταλάβουμε πώς δουλεύει η πίστη, πώς δουλεύουν τα λόγια μας και να κτίσουμε την πίστη μας δημιουργικά, θετικά και καρποφόρα στη ζωή μας. Μην πιστεύεις στα δυστυχήματα. Μην πιστεύεις στα ατυχήματα. Να πιστεύεις ότι ο Θεός πάντα σε φροντίζει, πάντα σε προστατεύει και αν συμβεί κάτι απρόοπτο, ο Θεός θα βάλει το χέρι και θα σε φυλάξει. Που σημαίνει πρέπει να πιστεύουμε διαφορετικά από ό,τι αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος του κόσμου. Σήμερα υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που θεωρούν φυσιολογικό πράγμα αυτά τα πράγματα και που ξέρεις εμένα μπορεί να μου τύχει και εμένα, να πάω εκεί και να μου γίνει. Αν εσύ το θεωρείς φυσιολογικό μπορεί να σου γίνει. Δεν πρέπει να τα θεωρείς φυσιολογικά. Εγώ πιστεύω στο Θεό και ό,τι και να γίνει ο Θεός πάντα θα με φυλάξει. Πάντα θα με κρατήσει. Πάντα θα βάλει το χέρι του. Είναι θέμα πίστης και σχέσης με τον Θεό στη ζωή μας. Δόξα σου Κύριε. Το είχα πει ένας εργάτης του Θεού, ο Ντέρεκ Φρίτς στην Αμερική, ένας ηλικιωμένος άνθρωπος. Τώρα δεν ξέρουμε αν ζει, είχε γράψει ένα βιβλίο, Ευλογία ή Κατάρα. Που έλεγε κάποια τέτοια πράγματα όπως λέω και εγώ τώρα. Και ήταν μία κοπέλα, ξαφνικά τα πόδια της παραλύσανε, έπαθε παράλυση. Και όταν πήγε να προσευχηθεί, το Άγιο Πνεύμα το έδειξε κάτι. Ότι αυτή η κοπέλα όταν ήταν σε μικρή ηλικία έλεγε συνέχεια, ζήλε με τις φίλες της. Και έλεγε πόσο άρρωστα και κακά πόδια έχω. Έβαζε κατά. Κατά, 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 κατά. Και μετά από χρόνια αυτός ο λόγος τον πίστεψε τι έγινε. Και παράλυσε. Που σημαίνει δεν είναι όταν το βάζεις μέσα θα το πιστέψεις κάποια στιγμή. Μπορεί να μην γίνει εκείνη την ώρα αλλά θα γίνει κάποια άλλη ώρα. Πρέπει να μην το βάζεις μέσα. Να μην το πιστεύεις και να λες τι ευλογημένα πόδια. Δεν έχει σημασία πώς τα βλέπεις. Πρέπει να τα βλέπεις όπως ο Θεός τα βλέπει μέσα στον Χριστό. Και αν ο Θεός μέσα στον Χριστό τα βλέπει ευλογημένα τα πόδια μας πρέπει να τα βλέπουμε και εμείς ευλογημένα. Τι ευλογημένο αύριο έχω. Γιατί ο Θεός βλέπει ότι έχουμε πνευματικό αύριο. Και το αύριο του Θεού είναι καθαρά πνευματικό. Δεν έχει να κάνει με την ποσότητα του κόσμου. Έχει να κάνει με την ποιότητα του Θεού και του Χριστού στη ζωή μας. Τι ευλογημένο σπίτι έχω. Πώς το βλέπει ο Θεός το σπίτι? Μέσα στον Χριστό το βλέπει. Τι ευλογημένη δουλειά έχω. Πώς τη βλέπει ο Θεός? Μέσα στον Χριστό τη βλέπει. Αν ο Θεός τα βλέπει όλα μέσα από τον Χριστό όμορφα, πρέπει και εμείς να τα βλέπουμε όπως ο Θεός τα βλέπει. Και έτσι νικάμε τις αρνητικές εικόνες, τα αρνητικά συναισθήματα, τα αρνητικά λόγια και διαφυλάμε την πίστη μας. Διαφυλάμε την καρδιά μας με το υλικό που ο Θεός έχει.
που σημαίνει πραγματικά ο Θεός θέλει να μας προστατεύσει από την πλάνη του κόσμου. Αν ένας άνθρωπος αναγεννήθηκε, έχει διαφορά από τον άνθρωπο του κόσμου. Ενεργοποιήθηκε το πνεύμα του. Και όταν ενεργοποιηθεί το πνεύμα, πιστεύεις πνευματικά, σκέφτεσαι πνευματικά, μιλάς πνευματικά. Αντιλαμβάνεσαι πνευματικά. Ο μη αναγεννημένος άνθρωπος, το πνεύμα του είναι νεκρό. Σκέφτεται σαρκικά, μιλάει σαρκικά, εκφράζεται σαρκικά. Η διαφορά με τον άνθρωπο του κόσμου είναι η αναγέννηση στο πνεύμα, που σημαίνει καταλαβαίνεις πνευματικά όπως καταλαβαίνει φυσικά. Σκέφτεσαι πνευματικά όπως αντιλαμβάνεται φυσικά. Μιλάς πνευματικά, ο άλλος αντιλαμβάνεται φυσικά. Και έτσι μπορούμε να βοηθήσουμε και τους ανθρώπους που είναι κοντά μας με θετικό λόγο. Θα σου πει ένας δικός σου άνθρωπος, κοίταξε, έρχεται αυτό, θα μας φέρει πρόβλημα. Μη στεναχωριέσαι, αδερφέ, πατέρα, μητέρα, με τη χάρη του Κυρίου θα τον νικήσουμε. Τον βοηθάς την πίστη. Μη στεναχωριέσαι, παιδί μου, ο Θεός έχει κάτι καλύτερο για τη ζωή μας, θα τον κερδίσουμε. Βοηθάμε τους ανθρώπους της πίστης και τους ανθρώπους του κόσμου, καθώς τους μεταδίδουμε λόγια Θεού. Πας στη δουλειά σου, τι κακό είναι αυτό που μας βρήκε, μην το πιστεύεις, έρχεται αλλαγή. Πίστευε στο Θεό, κοίταγε στον Θεό. Ο Θεός έχει πάντα λύσεις. Ο Θεός δίνει πάντα διεξόδους για όλα τα πράγματα στη ζωή μας. Που σημαίνει ο Θεός σε καμιά εποχή δεν απέτυχε. Ούτε τώρα θα αποτύχει ο Θεός. Γιατί έχει το καλύτερό του. Δεν πρέπει να τρομάζουμε το ψέμα του Σατανά, αλλά πρέπει να τα βλέπουμε όλα πνευματικά στη ζωή μας. Πρέπει να προστατεύσουμε την πίστη μας και να ενθαρρύνουμε ένας τον άλλον με την πίστη. Και αυτό θα μου πείτε, επιμένα, έρχεται μεγάλη ευλογία στην Εκκλησία αυτή. Εγώ θα πω αμήν. Έρχεται μεγάλη καρποφορία και εγώ θα πω αμήν. Που σημαίνει πρέπει να κτίσουμε την πίστη μας. Αν μου λέτε δεν έρχεται τίποτα και εγώ σας λέω δεν έρχεται τίποτα, στο τέλος θα πιστέψω ότι δεν έρχεται τίποτα. Πρέπει να αναπτύξουμε πίστη θετική στο Λόγο του Θεού στη ζωή μας. Που σημαίνει έρχεται ο Κύριος να μας πάρει. Το σώμα σου θα μεταμορφωθεί, το κεντρί του θανάτου θα συντριφθεί. Θα έρθουν οι αρχάγγελοι του Θεού να μας πάρουν. Θα πούμε στο παλάτι του Θεού τώρα τι χρέη και τι τρόικες και τι ιστορίες. Μην τα πιστεύουμε αυτά. Αυτά είναι από τον κόσμο, υπάρχουν, αλλά εμείς κοιτάζουμε πιο πάνω στον Κύριο των δυνάμεων. Και έχουμε σοφία και ακολουθούμε τον Θεό και ακολουθούμε και βάζουμε την πίστη μας σε σωστές βάσεις. Σε σωστές βάσεις. Και θυμάμαι κάποτε που ήμουν νέος χριστιανός, είχα πάει στην Κηφισιά να προσευχηθώ για έναν άνθρωπο. Και η γυναίκα του είχε καρκίνο και πέθανε. Και εκεί, αυτός ήταν όμως κομμουνιστής άθεος ο άντρας της. Αλλά η ανάγκη για τη γυναίκα τον έκανε να ζητήσει προσευχή. Η ανάγκη. Γι' αυτό πολλές φορές η ανάγκη μας βοηθάει. Και πήγα, προσευχήθηκα για αυτόν τον άνθρωπο, μετά από λίγο την πήρε ο Θεός τη γυναίκα αυτή. Μετά τον έχασα αυτό και τον είδα μετά από ένα διάστημα κάτω στην Αθήνα που είχε ένα μαγαζί. Τώρα τι να του πω αυτόν τον άνθρωπο. Και αντί να του πω, εγώ μου είπε αυτός. Μου λέει: ευχαριστώ τον Θεό γιατί μετά που έφυγε η γυναίκα μου, γνώρισε μια γυναίκα χριστιανή μου. Λέει. Και τώρα είμαι κοντά στο Θεό, μου λέει. Ο κομμουνιστής που σημαίνει η πίστη πάντα πετυχαίνει. Ο Θεός είναι πάντα μπροστά. Και ας βλέπεις κάτι που δεν ευχάριστο, ο Θεός είναι πιο μπροστά και έχει πάντα θετικά. Και σίγουρα η γυναίκα αυτή πήγε στον Κύριο με τις προσευχές που κάναμε. Και αυτός ο άνθρωπος βγήκε από τον κομμουνισμό και γνώρισε μια γυναίκα που ήρθε πιο κοντά στον Θεό. Τελικά ο Θεός κέρδισε. Γιατί ο Θεός πάντα κερδίζει. Δεν υπάρχει περίπτωση να πιστέψεις και να αποτύχεις και να απογοητευτείς. Η πίστη δεν αποτυχαίνει. Δεν απογοητεύει, γιατί μέσα στην πίστη κατοικεί ο Θεός και κινεί τα πάντα στη ζωή μας. Γι' αυτό να πιστεύουμε στο Θεό για όλα τα πράγματα, ο Θεός μπορεί να αλλάξει καρδιές, σκέψεις, μυαλά, τα πάντα και εμείς να πιστεύουμε δημιουργικά. Έχεις την οικογένεια, αφιέρωσέ τη στο Θεό, τα παιδιά σου, εμπιστέψουν τα στο Θεό. Πες Κύριε, στα παραδίνω, εσύ τα κρατάς, εσύ τα οδηγείς, πιστεύω ότι έχεις το καλύτερο για τη ζωή τους. Εσύ μπορείς να τα πείσεις, εσύ μπορεί να τα αλλάξεις, εσύ μπορεί να τα ευλογήσεις. Εσύ το κάνεις. Καταστρέφουμε την κατάρα και μιλάμε ευλογία. Καταστρέφουμε την άρνηση και μιλάμε θετικότητα. Που σημαίνει ο Λόγος του Θεού έχει πάντα δύναμη να εργαστεί για τα πάντα στη ζωή μας. Έτσι. Δόξα στον Κύριο, δόξα στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι. Να κρατήσουμε αυτό το λόγο.
και να ετοιμαστούμε να ψάλουμε λιγάκι, να ψάλουμε ένα-δυο ύμνους του Δήμου και να κάνουμε την ομιλία.